Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η πλαστότητα των αντικειμενικών αξιών που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών για να υπολογίζει φόρους, όπως ο ένφια, είναι από χρόνια γνωστή και το νεοσύστατο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων που κατήρθησε σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ήρθε να επιβεβαιώσει τις αποκλίσεις. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών μετά από τις πιέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας προχώρησε στο τέλος του 2015 σε οριζόντια μείωση των αντικειμενικών αξιών μεσοσταθμικά κατά 17,5%, όταν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι τιμές των αστικών ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 42% στην επταετία της κρίσης. Να μην ξεχνάμε ότι το δημόσιο εισπράττει μόνο από τον ένφια 2,65 δισεκατομμύρια ετησίως. Την διορία που έδωσε τελικά το Υπουργείο Οικονομικών στους κατόχους ανασφάλιστων γιοταχής πέβδουν να εκμεταλλευτούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντας ακόμη και ειδικές προσφορές σε όσους ασφαλίζουν για πρώτη φορά το όχημά τους. Μετά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην κατάρτιση της λίστας με τα ανασφάλιστα οχήματα, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία δόθηκε παράταση έως τις 14 Ιουλίου 2017 σε όλους τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που βρέθηκαν ανασφάλιστοι, είτε για να τα ασφαλίσουν εφόσον είναι υπόχρεοι, είτε για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στα στοιχεία τους από τη στιγμή που βρέθηκαν ανασφάλιστοι από παράληψη ή λάθος. Στον όμιλο ΦΑΙΣ περνάει η αλυσίδα πολυτελών υποδημάτων Καλογύρου με την υπογραφή συμφώνου προσυνεννόησης με τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank με στόχο την εξυγίανση της εταιρείας Λεμονή, στην οποία και ανήκει η αλυσίδα μετά την δεινή οικονομική θέση στην οποία είχε περιέλθει. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της κρίσης του 2015, ο όμιλος Λεμονή είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 61,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο όμιλος ΦΑΙΣ θα ελέγχει περίπου το 70% της εταιρείας. Οι προμηθευτές προβλέπεται να εξοφληθούν στο ακέραιο, ενώ άμεση θα είναι και η καταβολή των οφειλών στους εργαζόμενους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών κυμαίνει στις 816,11 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,16%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.